Εμείς καταθέσαμε, εμείς όταν λέω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, καταθέσαμε όσον αφορά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας που ζητούσε μια σειρά πράγματα για την σεισμόπληκτη περιοχή. Εδώ απαντάει ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι ο αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Ναι. Άρα είναι απάντηση της κυβέρνησης. Συμφωνεί. Λέει λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος στην απάντησή του ότι όσον αφορά τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις είναι γύρω στις 1000 στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, έχουν πάρει οι 142 το 25% της εκτιμηθήσας ζημιάς τους. Μοίρασαν 450 εκατομμύρια, δηλαδή 450.000, δηλαδή γύρω στις 3.000 επιχειρήσεις. Μιλάτε για αυτά τις 18.000 μέσω του προγράμματος που μα δίνανε στις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις, γι' αυτό μιλάτε. Ο κύριος Θεατόπλος απαντάει εφόλης της ύλης, μιλάει για τα 270 εκατομμύρια που θα δοθούν, το τι εξαντλήθηκε, το πώς προχωράνε κλπ. Δεν το διευκρινίζει δηλαδή, θέλετε να πείτε, αν μιλάμε μόνο για ένα πρόγραμμα ή συνολικά. Πώς απαντούσε στο σύνολο των θεμάτων, ναι, και στο σύνολο των ενισχύσεων, ναι, και για τα σπίτια και για άλλα. Δεν είναι μόνο η απάντησή του στις επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Ότι οι 142 δικαιούχοι έχουν πάρει το 25%, άλλες 211 επιχειρήσεις έχουν πάρει επίσης το 25% από την χρηματοδότηση της πρώτης αρρωγής. Και τώρα, 9 μήνες μετά, το Υπουργείο Οικονομικών θα συζητήσει, θα δει και τις υπόλοιπες αιτήσεις κλπ. Το κύριο που ήθελα και θέλουμε να αναδείξουμε με όλη αυτή την παρέμβαση είναι ότι ουσιαστικά, πρώτον, είναι απάντηση της κυβέρνησης επίσημη. Άρα παραδέχεται ότι δεν έχει ασχοληθεί με το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεύτερον, ούτως ή άλλως, σε αυτά που ανακοίνωσαν, δεν συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις εκτός Αρκαλοχωρίου. Mm. Ακόμα και της περιοχής του Δήμου. Τρίτον, εδώ συζητάμε για μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή είτε για ανθρώπους αυτοαπασχολούμενους, είτε για ανθρώπους οι οποίοι απασχολούν ένα μονοψήφιο αριθμό προσωπικού. Έχουν μεγάλη σημασία για την τοπική οικονομία. Και με προϋπολογισμούς άλλων χρόνων, το παίρνουν δηλαδή αυτό σαν δεδομένο και το αποτέλεσμα δεν είναι το καλύτερο για το πώς μπορούν να ενταχθούν ή όχι. Επηρεάζουν συνολικά. Ακριβώς, εγώ έβλεπα στη σελίδα του Παδήμου Μηνώα Παιδιάδος τις προηγούμενες ημέρες, ναι, ότι υπήρχε και μια τρίτη παράταση που δίνει ή προθεσμία, αν θέλετε, που δίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν επιχειρήσεις που είναι να επιχορηγηθούν με αυτά τα 18.000 ευρώ. Αυτή η απροθυμία, αν υποτίθεται ότι είναι απροθυμία, φαντάζομαι ότι έχει κάποια κριτήρια που κρύβονται όποιος, από πίσω και δεν όποιος, μπορούν να ενταχθούν κάποιοι. Έλεγε η Μακαρίτησα η γιαγιά μου, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, κοστινίζει 10 μέρες. Παράταση και παράταση και παράταση. Είναι δυνατόν να συζητάς 9 μήνες, όπου να θα κλείσουμε χρόνο από το σεισμό και δεν έχουν ακόμα συζητήσει, αποφασίσει ή να δώσουν τα χρήματα στις επιχειρήσεις. Πώς θα κρατήσουν δηλαδή την τοπική οικονομία. Είναι δυνατόν στο πρόγραμμα και σε ό,τι εξαγγέλλεται να μην συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επιχειρήσεων των σεισμόπληκτων, το σύνολο για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και το σύνολο των επιχειρήσεων των σεισμόπληκτων και των γειτονικών Δήμων. Υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι η τοπική οικονομία, αναφέρομαι στην αγγειοπλαστική και στην κεραμική για την περιοχή του Θραψανού. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την τοπική οικονομία και τον πρωτογενή τομέα. Μα το είπατε και πολύ σωστά, έτσι ακριβώς το είπατε. Δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι στενά ως Αρκαλοχώρι, είναι όλος ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος. Ακριβώς. Είναι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι κομμάτι από το Δήμο Χερσονήσου. Ακριβώς. Από το Δήμο Φεστού. Υπάρχει θέμα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά σε ένα απίστευτο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο πρακτικά του στερεί τη δυνατότητα της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις τους, για να στηριχθεί η τοπική οικονομία. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομμάτι του παζλ. Γιατί απέναντι σε αυτό το απίστευτο γραφειοκρατικό σύστημα βρίσκονται και όλοι οι σεισμόπληκτοι και ο δρόμος της αποζημίωσής τους.
που το τελικό μήνυμα ήταν, είναι αυτό. Μα εδώ οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στην αρρωγή και δεν έχουν τα χρήματα για να φτιάξουν τους φακέλους τους. Ακριβώς. Γιατί χωρίς φάκελο σημαίνει ότι θα τα γυρίσουν πίσω τα χρήματα αυτά και δίνονται προθεσμίες δηλαδή και δεν φταίνε. Αποδεικνύεται ότι δεν θέλει να ενισχύσει ή δεν θέλει να δώσει η κυβέρνηση. Γιατί εδώ δεν συζητάμε το τι εξάγγειλε. Δεν συζητάμε εξαγγελίες. Συζητάμε το τι γίνεται στην πράξη. Και πραγματικά οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι στη φυσική καταστροφή η πολιτεία δεν είναι δίπλα τους. Ναι. Είναι τραγικό το γεγονός του ανθρώπου που προχώρησε στο απονοημένο διάβημα χθες στις φωτιές στην Αττική. Πραγματικά τραγικό λέτε, το γεγονός. Ναι. Αλλά ένας άνθρωπος 80 χρονών να πρέπει να ξαναπάρει τη ζωή του από την αρχή. Εντάξει. Ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν ξέρω αλήθεια για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή η γραφειοκρατία και ξέρετε μια γραφειοκρατία η οποία στηρίζεται σε διαφορετικές δηλώσεις και εκτιμήσεις κάθε φορά υπουργών, υφυπουργών, στελεχών, γραφείων, δημοτικών αρχών κλπ. Και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια γενικευμένη ανασφάλεια σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πραγματικά πού να αποταθούν, πώς να το κάνουν. Δηλαδή εγώ μέσω του Facebook βλέπω ακόμα και σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να ρωτάνε από την ευρύτερη περιοχή πάνω σε αυτό που λέτε κυρία Ιγουμενίδη, στηρίζομαι και το λέω αυτή την ώρα γιατί το θυμήθηκα. Τους βλέπω και εγώ. Πρέπει να πάω κάπου γιατί έχω αυτή την εκκρεμότητα. Αλλά η εκκρεμότητα είναι του Σεπτέμβρη του 2021. Φτάνουμε σε δύο μήνες το Σεπτέμβρη του 2022 και οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν σε ποια υπηρεσία να πάνε και πού να αποταθούν για να βρουν μια άκρια. Να ρωτήσουν, ευρέδερφε, τι χρειάζεται να κάνουν. Και οι υπηρεσίες που έχουν συσταθεί στην περιοχή, τα εύκολα, όλες οι υπηρεσίες που υποθέτω θα διευκόλυναν τους σεισμόπληκτους, πρακτικά είναι χωρίς προσωπικό. Να μην σας πω και τα τελευταία. Και ο Δήμος είπε στελεχωμένος και δεν έχει κανένα προσωπικό. Πέρα από την έλλειψη μηχανικών, από την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού για να προχωρήσουν αυτά, εδώ δεν έχουν καν γραφική ύλη για να μπορέσουν να δουλέψουν και να εργαστούν οι άνθρωποι. Είναι ένα σωρό τέτοια απίστευτα, όπως σας είπα, γραφειοκρατικά προβλήματα και δεν ρωτάτε κανείς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που έρχονται είτε εκπροσωπώντας τον κύριο Μητσοτάκη, είτε εκπροσωπώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει εκπροσωπώντας την κεντρική πολιτεία. Γιατί δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα? Πιστεύω, και δεν είναι τυχαίο, επιτρέψτε μου, μόνο στη μάνδρα και στο μάτι προχώρησαν οι αποκαταστάσεις και οι αποζημιώσεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί. Μα εκκρεμούν πολλές περιοχές. Εκκρεμεί ο Τύρναβος, εκκρεμεί η Σάμος, εκκρεμεί η Μυτιλίνη, εκκρεμεί η Βόρεια Εύβοια. Ο χαμός γίνεται, δεν το συζητάμε. Μίλησα για τη Μάνδρα και το Μάτι, γιατί ήταν περιοχές, γιατί ήταν φυσικές καταστροφές που αντιμετώπισε η κυβέρνηση. Μα από φυσικές καταστροφές, γι' αυτό αναφέρομαι και σε όλες τις υπόλοιπες, γιατί ακούω τους ανθρώπους από άλλες περιοχές να λένε ποια είναι τα θέματα που έχουν και είναι πολλά αυτά τα οποία τρέχουν. Εσείς πιστεύετε από τη δική σας την πλευρά, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος που ακούει αυτή την ώρα, μπορεί να είναι και κάτοικος της περιοχής, μπορεί και όχι, να λέει ότι εμείς αυτή την ώρα μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνουμε υποθετικές εργασίες ή οτιδήποτε άλλο και να λέμε υποθετικά σενάρια και να λέμε ό,τι θέλουμε να λέμε. Αλλά θεωρείτε με την κοινή λογική σωστό ένας επιχειρηματίας ή τέλος πάντων θεμητό, ο οποίος έχει ζημιά στην επιχείρησή του, ο οποίος θέλει να μείνει, να προχωρήσει, να πάει παρακάτω, να έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να μην το κάνει? Δηλαδή τρελό ακούγεται με βάση την κοινή λογική. Ακριβώς. Και απλά εμείς ισχυριζόμαστε και προσωπικά το πιστεύω ότι λύσεις για να ξεπεράσει την γραφειοκρατία και όλο αυτό το πολυτέταρλο δίκτυο που ουσιαστικά είναι εμπόδια για να μην μπορέσει ο πολίτης να κάνει αίτηση, για να μην μπορέσει να αποζημιωθεί, για να μην μπορέσει να βοηθηθεί από την κεντρική πολιτεία ή να το πω αλλιώς, για να μην βοηθήσει η κεντρική πολιτεία τους πολίτες που έχουν πληγεί, λύσεις υπάρχουν. Και πρέπει επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν με αυτό σοβαρά. Και όχι να έρχονται, δεν είναι η ανάκαμψη της οικονομίας της περιοχής, η ανάκαμψη συνολικά της περιοχής, το να ξαναπάρουν οι ανθρώποι τη ζωή τους από την αρχή, δεν είναι επικοινωνιακό θέμα. Μα τώρα
να σας πω κάτι, είναι τραγικό αυτό που λέτε. Ότι ξέρετε, στηρίζονται ακόμη και σήμερα σε ένα πολυδέδαλο για να μην δώσουν λεφτά, για να μην στηρίξουν την τοπική οικονομία, για να μην προχωρήσουν οι άνθρωποι μπροστά. Και ξέρουμε σε φυσικές καταστροφές τι γίνεται και ξέρουμε πώς εκταμιεύονται και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν κονδύλια τα οποία δεν επιστρέφονται πίσω. Και έρχεστε εσείς τώρα, τόσους μήνες μετά, σε δύο μήνες κλείνει ένας χρόνος και λέτε πολυδέδαλο το σύστημα, το κάνουν επίτηδες. Αλήθεια, αυτό πιστεύετε, για να μην δώσουν λεφτά, να μην αποζημιώσουν? Έχουν αποζημιώσει όμως ανθρώπους, έχουν δοθεί χρήματα, θα σας απαντήσω. Εγώ μιλάω για τις απαντήσεις που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός. Ο ίδιος δεν το σκέφτεται ότι έχει να αντιμετωπίσει χίλιες επιχειρήσεις, έχει δώσει το 3.000 σε 150 επιχειρηματίες από 3.000. Δεν το σκέφτεται? Τι θα κάνω εγώ που έχει πει 270 εκατομμύρια θα πάρει το Αρκαλοχώρι? 450.000 έδωσε. Συζητάω το τι έδωσε. Όχι το τι εξάντζηλαν όλοι όσοι πέρασαν αρμόδιοι. Και το κρίμα είναι ότι μιλάει μόνο από ό,τι βλέπω και εγώ και αυτό το οποίο τονίζατε κι εσείς και αυτό το οποίο διαβάζω, αυτό θέλω να πω. Ότι μιλάει μόνο και έχει επισημανθεί βέβαια και από τους ανθρώπους στην περιοχή ότι ίσως γι' αυτό να υπάρχει αυτή η άρνηση και να μην θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν και να πάνε παρακάτω, γιατί μπορεί να νιώθουν έτσι, κύριε Ιγουμενίδη, να αφορά μόνο τις επιχειρήσεις στενά στην Κομόπολη του Αρκαλογορίου, ενώ είναι ευρύτερο ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και όλοι οι υπόλοιποι σεισμόπληκτοι δήμοι που προαναφέραμε. Και δεν τις έχουν συμπεριλάβει καν, ούτε καν στις εξαγγελίες. Ναι, ναι. Είναι πρόβλημα. Ναι. Και με κριτήρια τα οποία είναι κριτήρια ακόμα και προπανδημίας, έτσι. Εδώ είναι τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή, έτσι, δεν ξέρω. Έτσι. Δεν ξέρω το πώς τα πράγματα θα πάνε. Θα μείνετε εκεί σε αυτά τα οποία λέτε τα σημαντικά για τις επιχειρήσεις και για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή οικονομικά αυτή την ώρα? Προσπαθούμε να κάνουμε και να αναπτύξουμε μια δραστηριότητα, να πιέσουμε, ώστε πραγματικά, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά δεν βγαίνουν ούτε με ασκήσεις επί χάρτου, ούτε χρειάζεται χρηματοδότηση η περιοχή. Χρηματοδότηση οι επιχειρήσεις, χρηματοδότηση οι ιδιώτες για να επισκευάσουν, να φτιάξουν κλπ. Τα σπίτια τους, χρηματοδότηση για να καταδαφιστούν τα έτοιμα όροπα, από τα οποία κινδυνεύει κανένας και όπως βλέπετε η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται. Χρειάζονται επιτέλους χρήματα. Δεν μπορούν να έρχονται λοιπόν οι διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες μόνο για τις κάμερες. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτή την πίεση συνολικά και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα μας, αν το θέλετε, και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, να συνεχιστεί αυτό, να συνεχίσουμε την πίεση ώστε πραγματικά να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες. Και οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου και οι πυρόπληκτοι της Βόρειας Εύβοιας που ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε αυτή φράγκο και οι σεισμόπληκτοι της Σάμου και της Χίου που επίσης υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις τους. Mm-hmm. Και οι πυρόπληκτοι της Αττικής που είχαμε, είναι τελείως φρέσκο σε γεγονός δύο ημερών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι άνθρωποι που κάηκαν τα σπίτια τους του χρόνου θα το ξανακουβεντιάσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο η πίεση προς την κεντρική πολιτεία. Μάλιστα. Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε σας μου, ναι, μια κουβέντα. Αν έχω τη δυνατότητα. Παρακαλώ. Αυτή την περίοδο έχουμε πολλές και πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Και είναι γεγονός μετά από 2-2,5 χρόνια με τον τρόπο που ζήσαμε και τους περιορισμούς που ζήσαμε και για τους φίλους μας να θέλουμε να χαρούμε και να συμμετέχουμε στη χαρά τους. Θα μιλήσετε σαν γιατρός, να καταλάβω? Ναι. Ωραία. Ναι. Να μην ξεχνάτε, φίλοι και φίλες, ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Να προσέχετε. Να τιμήσουμε τους φίλους μας, να στηρίξουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όπου γίνονται των πολιτιστικών συλλόγων. Τι σημαίνει για εσάς που είσαστε γιατρός να προσέχετε? Ορίστε. Εσείς που είσαστε γιατρός, τι με συμβουλεύετε λοιπόν όταν μου λέτε να προσέχετε, φίλες και φίλοι? Είναι, η μάσκα είναι απαραίτητη, το πλύσιμο των χεριών, το αντισηπτικό, όσο γίνεται να κρατήσουμε κάποιες αποστάσεις, αυτά δεν πρέπει να τα υποτιμούμε μέσα μέτρα. Και βεβαίως εγώ απευθύνομαι και στους ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι όλες οι προτάσεις της ιατρικής βοηθούν. Οι προτάσεις που έχει καταλήξει η ιατρική κοινότητα, οι προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, των ιατρικών συλλόγων κλπ. Είναι προτάσεις που βοηθούν. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να τα εφαρμόσουμε.